Πάμε στον κύριο Βενέτη, το φοροτεχνικό μας. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ τον κύριο Βενέτη θα τον έβγαζα για να μου πει ότι τι ωραία που πάνε οι φορολογικές δηλώσεις και τελειώνουμε και άντε επιτέλους καλό καλοκαίρι και να ησυχάσουμε. Και εκεί που λέτε που ετοιμαζόμουν να τον βγάλω, τι διαβάζω. Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, λέει, αλλαγές έρχονται τελευταία στιγμή από την εφορία. Κύριε Βενέτη, δεν θα σας ρωτήσω τι κάνετε. Καλησπέρα σας. Στις παλές εποχές, κάποια χωριά που είχαν κόσμο, για να μην φεύγει ο κόσμος ή οτιδήποτε, χαλούσαν τους δρόμους, γκρεμίζαν οι γέφυρες για να κρατάνε τον κόσμο τους εκεί. Μωρέ, συνεννοούμαστε εμείς οι δυο. Αφήστε το τώρα. Τι κάνανε. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Ναι, και τι κάνανε. Οι πρωτοβουλίες που παίρνονται από τον πρόεδρο, από τον κύριο Μαλαρά, είναι σε σωστό δρόμο. Το θέμα είναι να γίνει η αρχή και εφόσον θα γίνει η αρχή υπάρχουν μέσα στην πόλη των Σερών όπως ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και διάφορα νέα παιδιά με πολύ μεγάλο όραμα που μπορούν να κάνουν την πόλη μας πολύ πολύ όμορφη, να υπάρχουν κάποια αξιοθέατα έτσι ώστε να μπορούν να τα επισκεφθούν. Καλή, εμείς δεν καλούμε ξένο κόσμο για να δουν τα αξιοθέατά μας. Ας έρθουν να πάρουν ένα μπουκαλάκι νερό από εδώ και θα τους χαιρετήσουμε να πάνε στις παραλίες. Για να πάρουν το μπουκαλάκι νερό πρέπει να υπάρχει κάτι. Υπάρχει η λίμνη Κερκίνης που είναι υπέροχη που μπορούν να την επισκεφθούν. Υπάρχει η Κελάδα. Μου ξεφεύγεται πολύ. Ναι. Δεν ξεφεύγω που θέλει ένα μικρό λίφτη και μπορεί να γίνει πολύ. Κοιλάδα. Ναι. Εκεί μεγαλώσαμε εμείς εκεί με τα γεφυράκια, με όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Τα έκανε ο Δήμαρχος Ανδρέου, από εκεί και πέρα πρέπει να τα ξανακάνει κάποιος. Δεν γίνεται, είναι παράνομο τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε γεφυράκια. Δεν υπάρχει παράνομο σε αυτό. Μιλάμε για γεφυράκι με ξύλο. Ναι. Ας γίνουν άλλα πράγματα. Υπάρχει για βαρβάρα, έχουμε μέρη που μπορεί να πάει ο κόσμος να δροσιστεί, να βάλουν 2-3 παγκάκια. Υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει όραμα. Από εκεί και πέρα εμείς με τις φορολογικές δηλώσεις. Πάνε όλα καλά. Καλά τώρα, δηλαδή, εντάξει, δεν σας δηλαδή, πιστεύω. Πρώτα δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 26 εβδόμου. Μέχρι τις 26 εβδόμου πρέπει να κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Την πρώτη δόση πότε θα την πληρώσουμε, κύριε Βενέτη, μάμα, μέχρι 26. Θα την πληρώσουμε 31 εβδόμου. Μέχρι 26 εβδόμου πρέπει να κάνουμε όλη μας τη φορολογική δήλωση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ανελιπώς, η ΑΦΕ, του Υπουργείου Οικονομικών για να συνονούμαστε, στέλνει μηνύματα σε όλους τους φορολογούμενους και λέει κοιτάξτε να δείτε και ανησυχούν κάποιοι άνθρωποι και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας στέλνουν το μήνυμα πρέπει να κάνετε τη δήλωσή σας μέχρι τις 26 εβδόμου. Διαφορετικά θα υπάρχει... Αλήθεια τώρα στέλνουν μηνύματα. Έχουν κατακλείσει τον κόσμο με μηνύματα. Μόνο εγώ δεν πήρα μήνυμα, δηλαδή. Ποια είναι αυτή η άδεια. Γιατί υποψιάζουμε ότι πρέπει να κάνετε φορολογική δήλωση. Δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε μήνυμα, αυτά. Άρα κάνατε φορολογική δήλωση. Α, γι' αυτό δεν μας αγαπάνε εμάς, επειδή κάναμε. Μήνυμα. Και από εκεί και πέρα. Οι δηλώσεις ξεκινήσαν πολύ πολύ αργά φέτος, με πολλά εμπόδια και η Ομοσπονδία έχει καταγράψει η δικιά μας και όχι μόνο η Ομοσπονδία και ο Λογιστικός Σύλλογος Ερών με πρωτοβουλία της Προέδρου μας, της κυρίας Σίλβια Νησούδη, έχει καταγράψει ένα σωρό προβλήματα και ένα σωρό παραλήψεις, όχι με λόγια, με δεδομένα. Τι παραλήψεις, μωρέ, εντοπίσατε. Αυτό και αυτό. Τα οποία καλώς τα δώσαμε και στη δημοσιότητα. Έτσι, για να ξέρουν, για να μην μπορούν να πούν τα άλλα. Από εκεί και πέρα, προχωρήσαμε, φωνάξαμε τον κόσμο και είδαμε και κάναμε τις φορολογικές δηλώσεις. Είδαμε τι υπάρχει μέσα στις δηλώσεις. Ελέγξαμε τις βεβαιώσεις αποδοχών, ελέγξαμε τους στόκους, τα σπίτια τους, όλα αυτά τα πράγματα. Και πριν μια εβδομάδα έρχεται ένα μήνυμα από τους ένστολους και από αυτούς παράδειγμα που συμμετείχαν στις εκλογές και πήραν κάποιες εκλογικές αποζημιώσεις τη χρονιά που μας πέρασε, γιατί ξεχάσαν να τα ανεβάσουν τα υπουργεία και λένε κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να μπείτε μέσα στη δήλωση, να συμπεριλάβετε τα λεφτά αυτά που ανεβήκανε μέσα στην ΑΔΕ, έτσι ώστε για να είναι σωστή η φορολογική δήλωση. Αν δεν το κάνετε αυτό, κάποια στιγμή που θα σας εντοπίσουμε, θα σας βάλουμε ένα μικρό πρόστιμο 102 ευρώ. Οπότε, όλοι οι ένστολοι που κάναν φορολογική δήλωση μέχρι και τις 22 ή 25 του μήνα που μας πέρασε Μαΐου και δεν συμπεριλάβαν μέσα αυτά τα αναδρομικά, αυτές τις αμοιβές από τις εκλογικές αποζημιώσεις, πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματική φορολογική δήλωση. Αυτό τα σωματεία των ενστόλων είναι ενημερωμένα και έχουν ενημερώσει από ό,τι έχουμε δει το σύνολο του δυναμικού τους. Κύριε Βενέτη μου, ας θεωρήσουμε ότι ένας ένστολος νωρίς έκανε φορολογική δήλωση μέσα στο Μάιο, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Πολύ ωραία. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Του βγήκε και ο φόρος, είχε τα λεφτά, πήγε, πλήρωσε, τέλειωσε. Τελείωσε όλα κομπλέ. Του προσθέθηκε ένα ακόμα ποσό 300-500 ευρώ, 150 ευρώ και πρέπει να κάνει εκ του νόμου υποχρεωτικά καινούρια δήλωση. Συμπληρωματική. Συμπληρωματική δήλωση. Προκύπτει φόρος από αυτό το ποσό. Μπορεί να προκύψει, μπορεί και να μην προκύψει φόρος. Όχι. Αφορολόγητα είναι, δεν προκύπτει καθόλου φόρος. Μάλιστα. Αλλά πρέπει η φορολογική δήλωση να γίνει. Μάλιστα. Ωραία.
Ένστολοι. Του βγάζουμε του ενστόλου. Από εκεί και πέρα. Είμαστε περίπου στο 50% των φορολογικών δηλώσεων. Τι λέτε, κύριε Βενέτη. Ναι, μόνο. Ναι, το 50% παρακάτω, ναι. Δεν είναι. Πρέπει να γίνουν 6 εκατομμύρια φορολογικέ δηλώσει. Τώρα δεν θυμάμαι. Υπάρχει ένα ορολόγιο που βγάζει για 10 λεπτό που περνάει. Ναι. Βγαίνουν τα αποτελέσματα. Δεν νομίζω να έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι δηλώσει. Από ό,τι θυμάμαι, επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στου ελεύθερου επαγγελματίε. Έχουν καταθέσει μέχρι και χθε που είχα ενημερωθεί περίπου 450.000 ελεύθεροι επαγγελματίε κάναν φορολογική δήλωση. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 400.000, περίπου 800.000. Για τον αντικειμενικό προσδιορισμό για τα τεκμήρια δεν θα μιλήσουμε, μάλιστα η γλώσσα μας. Είναι ένας νόμος που δεν διορθώνεται, πρέπει να καταργηθεί, να βρουν άλλο τρόπο να... Ναι, αλλά φέτος θα τα πάρουνε. Άμα θα τα πάρουν, έχει καταφυθεί και τη βδομάδα στις 17 του μηνός που μας πέρασε στο Συμβούλιο Επικρατείας μια προσφυγή που περιμένουμε και εκεί. Αν θα βγει η προσφυγή, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να γκρινιάξει, να γκρινιάξει, να τα πει έξω από τα δόντια. Κοιτάξτε και τώρα, Θεού, κάτι άλλο εννοείτε εσείς. Δεν λέμε να μην πληρώνουμε φόρους. Αλλά οριζόντιος φόρος δεν είναι σωστό πράγμα. Τελείωσε αυτό. Ναι, αλλά εμείς δεν γκρινιάζουμε, που σημαίνει ότι μάλλον θέλουμε τον οριζόντιο. Όλοι γκρινιάζουν. Για τις φορολογικές δηλώσεις δεν έχει να πούμε πολλά. Ζαρώνουμε, κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Είμαστε σύντομοι με τους λογιστές μας. Κλείνουμε το ραντεβού μας. Μας δέχεται το λογιστικό γραφείο. Ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές, αγορές, πωλήσεις, αυτοκίνητα, τι οτιδήποτε, τι υπήρξε, τι δεν υπήρξε, έτσι ώστε να φύγει σωστά η φορολογική δήλωση. Πολύ ωραία. Παίρνουμε αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, είτε ηλεκτρονικά, είτε αν χρειαστεί μας το εκτυπώνουν. Και είναι στις πολλές σελίδες, τις ωραίες, το πακετάκι. Ό,τι μπορούμε. Υπάρχει και συνοπτικός πίνακας, θα τα βολέψουμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Το θέμα είναι να είναι ενήμερος για να ξέρει ο φορολογούμενος ότι έχει κάνει φορολογική δήλωση. Ναι. Και έχουμε αντίξωες συνθήκες, δηλαδή έχουμε έξω ένα καύσωνα, έχουμε βαθμού 40 τόσο. Ναι. Έρχεται στην Τρίτη δηλαδή ο κόσμος από την επαρχία και είναι ζαυλακωμένος. Είναι χτυπημένος από τη ζέστη, από την ταλαιπώρια, από όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε... Έρχονται παππούδες και μας δίνουν. Οπότε οι δηλώσεις δεν ζητάμε κανένα παράταση. Εμείς τουλάχιστον εγώ προσωπικά ως μέλος του Οικοδομικού Επιμελητηρίου, δική μου άποψη, παίρνω εγώ το φταίξιμο, δεν θέλω καμία παράταση, θέλω τις σωστές ημερομηνίες. Θέλω τις ημερομηνίες που προβλέπει η νομοθεσία. Όχι μόνο προς το τέλος και από την αρχή, κύριε Βενέτη. Και από την αρχή αυτό. Και οι δηλώσεις πρέπει να γίνουν, να ξεκινάνε το Φεβρουάριο, έτσι ώστε με τις ανάλογες θερμοκρασίες να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, να εξυπηρετήσουμε τις επιχειρήσεις και να τελειώνουμε με ησυχία και με ηρεμία. Και να έχουμε και ένα εύρο, ακριβώς, και ένα εύλογο χρονικό διάστημα να διορθώσουμε τυχόν παράληψη, γιατί όταν κάποιος εργάζεται ενδεχομένως να κάνει και κάποιο λάθος. Και δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν. Τελειώνει αυτή η υπόθεση. Από εκεί και πέρα, μέχρι τις 30 του μήνα, αυτό το μήνα, γίνεται ένας πανικός. Γιατί? Πρέπει να αλλάξουμε φορολογικούς μηχανισμούς. Τι εννοείτε? Έχει πλακώσει η ΑΔΕ και στέλνει μηνύματα σε όλους αυτούς που έχουν αυτή την υποχρέωση ή σε αυτούς που δεν έχουν την υποχρέωση. Τι είναι αυτή η φορολογική μηχανισμή? Θα σας εξηγήσω. Και τους πανικοβάλλει και πανικοβάλλει όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. Δηλαδή... Έρχεται ένα μήνυμα και λέει: κοίταξε να δεις, θα αλλάξεις το φορολογικό σου μηχανισμό, γιατί διαφορετικά, αν έχεις β' κατηγορίας βιβλία, έχεις ένα πρόστιμο 10.000, αν έχεις διπλογραφικά, έχεις ένα πρόστιμο 20.000. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όσοι έχουν ταμιακή μηχανή, μιλάω στον επιχειρηματικό κόσμο, όσοι ακούν και καταλαβαίνουν, γιατί δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες, είναι και η οικογένειά τους, οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους που αυτή την εποχή βοηθάνε στην επιχείρηση. Έχουν ταμιακή μηχανή, ήταν υποχρεωμένη η ταμιακή μηχανή να συνδεθεί με πώς. Ξεκάθαρο το πράγμα. Ωραία. Πώς το λένε, ο τεχνίτης της ταμιακής μηχανής, με την τράπεζα που συνεργαζόμαστε, με το πώς συνδέονται και τελειώνει η υπόθεση. Okay. Όταν πάμε να παραγγείλουμε και καθόμαστε σε ένα μαγαζί για νομικού ενδιαφέροντος, μας ρωτάνε, θα πληρώσετε μετρητά ή με πώς. Διαφορετικά βγαίνει η απόδειξη με το πώς, διαφορετικά βγαίνει η απόδειξη μετρητά. Ωραία. Ξεκάθαρα πράγματα. Αν βοηθάει στην φοροδιαφυγή, δεν βοηθάει καθόλου κατ' εμέ, απλά τι λένε, τι δεν λένε είναι άλλη υπόθεση, γιατί ένας που δεν κόβει καθόλου απόδειξη, δεν υπάρχει και τίποτα. Σωστά. Τώρα, έχουμε και την άλλη κατηγορία. Αυτοί που έχουν φορολογικό μηχανισμό, δηλαδή είναι ένα μηχάνημα το οποίο συνδέεται και αυτό με την ΑΔΕ και ο επαγγελματίας εκδίδει τα τιμολόγια μηχανογραφικά. Δηλαδή πάμε σε ένα μαγαζί να φάμε και βγαίνει ότι φάγαμε μια μακαρονάδα, φάγαμε μια πίτσα, γράφεται αυτό το πράγμα, βγαίνει σε ένα δελτίο. Εδώ αυτός είναι ο φορολογικός μηχανισμός. Ή πάμε σε ένα μαγαζί να αγοράσουμε ρούχα και δεν έχει καμιακή μηχανή και βγαίνει μια απόδειξη που είναι γραμμένη. Αυτή η αποδειξούλα και αυτή πρέπει να έχει σήμανση, πρέπει να βγαίνει πάνω το QR code για να είναι νόμιμη. Και αυτή η δυνατότητα για να συνδεθεί αυτός ο φορολογικός μηχανισμός με το πώς είναι μέχρι τις 36 αυτού του μήνα. Πανικός, πανικός. Τώρα, δεν έχουν πώς πάλι οι τράπεζες.
Το ξανά πάνε αυτό το πράγμα σε προηγούμενες. Λένε πάνε αγορά σε την αγορά. Πρόσεξε, τώρα δεν είναι λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. Αυτό δεν βοηθάει πουθενά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Αυτό το πράγμα μας φορτώνει με κόστη. Άντε να τρέξει. Πάει να βρει φορολογικό μηχανισμό. Λέει ο τεχνικός τώρα, έχω παραγγείλει, δεν έχουν έρθει ακόμα οι φορολογικοί μηχανισμοί. Υπάρχει, είναι και η πραγματικότητα της αγοράς. Σωστά. Και εδώ δημιουργείται ένα τεράστιο άρα θέμα. Άρα τι κάνουμε, να περιμένουμε παράταση. Άρα πρέπει να... Δεν θέλουμε καμία παράταση. Θέλουμε η πολιτεία να γνωρίζει αν στην αγορά υπάρχουν φορολογικοί μηχανισμοί. Θέλουμε να γνωρίζει αν υπάρχουν πώς. Αφού δεν υπάρχουν, κύριε Βενέτη, τώρα χωριδευόμαστε. Να μάθουν να τα γνωρίζουν. Να μάθουν αν υπάρχουν αποθέματα από τρόφιμα. Όλα αυτά τα πράγματα μία μοτέρνα κοινωνία. Κύριε Βενέτη, κοροϊδεύετε. Δεν ζήσαμε μαζί τα πώς. Φυσικά και πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν ζήσαμε μαζί τα πώς, το ξεχάσατε. Δηλαδή, πώς ξέρει αν έχουμε καταθέσεις στην τράπεζα και μας τα βρίσκει το ένα και το άλλο. Καλά, εκεί μας καρφώνουν οι τράπεζες. Εδώ ποιος θα μας καρφώσει. Να τα βρει αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα δεδομένα η πολιτεία πρέπει να έχει ένα προγραμματισμό, να έχει την ενημέρωση με τις υπηρεσίες της και να ξέρει τι γίνεται και να ξέρει τι ζητάει από τις επιχειρήσεις. Οπότε, μέχρι 36 πρέπει να αλλάξουμε το φορολογικό μηχανισμό μας και να το συνδέσουμε με πώς, τελεία και παύλα. Διαφορετικά υπάρχουν κάποιες ποινές. Αν θα δοθεί αναβολή, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη παράταση, αναβολή αυτής της ημερομηνίας σε άλλη ημερομηνία, αυτό είναι ένα άλλο δεν θέμα. Δεν σας αρέσει καθόλου η λέξη παράταση, δεν είστε. Δεν μου αρέσει. Τι είναι παράταση, το ζητάμε, ελεημοσύνη το ζητάμε. Ελεημοσύνη το ζητάμε όταν είναι να ξεκινήσουμε το Φεβρουάριο και ξεκινάμε δεν ξέρω εγώ πότε. Δεν είναι καθόλου ελεημοσύνη. Στην ίδια ημερομηνία, 36, μία εβδόμου, το λιανυμπόριο. Όλη η μεραρχία δηλαδή και όχι μόνο, πρέπει να μπει στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εντάξει κύριε Βενέτη, εντάξει, ηρεμήστε λίγο και με τις ψηφιακές. Εγώ το έκανα αυτό. Τι? Δηλαδή, τώρα το πόσο χρήσιμη είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε έναν που απασχολεί μισό άτομο ή δύο ή τρία ή τέσσερα άτομα είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ ας πάρει τις ευθύνες του ο επιχειρηματικός κόσμος, ας κάνει τα διαβήματα του. Τι να κάνει. Να οργανωθούν σε εύλογα χρονικά διαστήματα, να προμηθευτούν τα μηχανήματα, να τους εκπαιδεύσει κάποιος, γιατί νομίζω καθήκον της πολιτείας όταν θέλει να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα κάρτα, είναι ναι. Να τους εκπαιδεύσει και κάποιος. Ναι. Δεν είναι καθήκον του λογιστή να τους εκπαιδεύσει. Η ψηφιακή κάρτα είναι εκείνη η κάρτα που χτυπούσαμε παλιά. Η ψηφιακή κάρτα τώρα έγινε ηλεκτρονική κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα είναι όπως βλέπατε στις ελληνικές ταινίες που πήγαινε κάποιος να τη χτυπήσει ή όπως θυμάστε κάτι ρεπορτάζ του δημοσίου που έπρεπε ένας υπάλληλος 10-15 κάρτες, σταματούσε έξω το πρωί και χτυπούσε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε και με την ψηφιακή. Όχι, η ψηφιακή κάρτα είναι ένα πραγματικό γεγονός. Μπαίνει δηλαδή κάθε εργαζόμενος την ώρα της προσέλευσης εργασίας, σκανάρει το QR code που αντιστοιχεί στα στοιχεία του στο όνομά του και αυτό ανεβαίνει κατευθείαν μέσα στην Εργάνη, στο σύστημα της Εργάνη και όταν θα έλθει από την εργασία όταν θα σχολάσει, ξαναχτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πού είναι μωρέ αυτή η ψηφιακή, πού θα την έχουμε αυτή την ψηφιακή κάρτα? Θα την έχετε κι εσείς, μην αγώνεστε. Πού στο κινητό μου? Θα είναι σε μια κάμερα, θα είναι σε ένα κινητό, θα είναι σε ένα τάμπλετ. Το τάμπλετ θα το έχει η επιχείρηση. Ο κάθε εργαζόμενος θα έχει το QR code που θα τον προμηθεύσει η επιχείρηση που εργάζεται, οπότε θα περνάει, θα σκανάρει. Βεβαίως. Θα περνάει ένα, θα σκανάρει 10. Το QR code και τελειώνει. Τώρα το έχουμε πει απλά. Πίσω από αυτά υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα. Δημόσια το λέω, θα περνάει ένα και θα σκανάρει 10. Δεν είναι έτσι. Οπότε περάσετε εσείς και σκανάρετε 10 άτομα και κάποια στιγμή να σου έρχεται ο ΣΕΠΕ. Ποιος? Η επιθεώρηση εργασίας. Ποιος είναι αυτός ο ΣΕΠΕ, τι κάνει? Είναι η επιθεώρηση εργασίας. Καλά κοροϊδεύετε κύριε Βενέτη τώρα. Δεν κοροϊδεύω καθόλου. Εφόσον θα έρθει και θα μας εντοπίσει. Δεν ξαναμιλάω μαζί σας. Εκφοβίζετε τον επιχειρηματικό κόσμο. Όχι, δεν εκφοβίζω τον κόσμο. Είναι αυτά που ισχύουν. Εφόσον θα βρει κάτι που δεν συμβαδίζει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας ή παρεμποδίσει τον έλεγχο, η ποινή είναι 4.000 ευρώ. Εφόσον μπήκε κάποιος και εργάζεται για διαφόρους λόγους και δεν χτύπησε την ψηφιακή κάρτα και δεν μπορεί να το δικαιολογήσει γιατί όντως όλα είναι κανονικά στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει ίντερνετ γιατί μπορεί να υπάρξουν και πραγματικά προβλήματα, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και στα 1500. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και από την άλλη τη μεριά είναι και μια έκκληση που έχουμε ενημερωθεί εμείς ως οικονομικό επιμελητήριο, είναι ότι πάρα πολλοί αγρότες δεν έχουν υπαχθεί στη συμβολιακή γεωργία. Δηλαδή κάποιοι αγρότες συνάπτουν συμβάσεις με τους, πώς να το πω τώρα, με τους πελάτες τους, με τα εργοστάσια, όπως είναι η γαλακτοφαρμακευτική, όπως είναι η φυτοενέργεια, ας πούμε, και όπως είναι το κρικρί, για να τους προμηθεύουν με τα αγαθά τους, δηλαδή το γάλα τους, τα ενεργειακά φυτά,
Υπάρχουν κάποιοι έμποροι οι οποίοι είναι δασιβηρά, κάποιες συμβάσεις. Αυτές οι συμβάσεις δεν πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο μέχρι τις 31 Τρίτου, δηλαδή όλες οι συμβάσεις του 23 πρέπει να δηλωθούν μέχρι 31 Τρίτου του 24. Δόθηκε παράταση μέχρι 34. Κοιτάξτε όμως τώρα, ήρθαν σε γνώση μας ή μας φέραν κάποια στοιχεία, ενώ ο αγρότης έχει καταθέσει και έχει ανεβάσει τη σύμβαση, για κάποιους λόγους έχει απορριφθεί. Αυτή τώρα η διασύνδεση, η ηλεκτρονική και η απόρριψη, είναι ένα θέμα που πρέπει να υπάρχει κάποια ενημέρωση, να έρθει κάποιο email, να έρθει κάποιο SMS. Ο αγρότης έχει τον ύπνο του δικαίου, γιατί δεν έχει το χωράφι. Έρχεται, κύριε Βενέτη μου, γιατί βιάζεστε, δεν γιατί γίνεται, το μπερδεύετε όλα. Θέλουμε ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και θέλουμε ο κόσμος ό,τι το δικαιούται να το λαμβάνει προς όφελος δικός του και φυσικά της κοινωνίας. Δηλαδή βλέπουμε κάποια πράγματα που είναι άδικα. Ενώ υπάρχει σύμβαση γραμμένη, για κάποιο λόγο δεν ανέβηκε ηλεκτρονικά, τι σημαίνει αυτό? Κάνει το ευεργέτημα της αποφυγής κάποιες φορολογίες. Κύριε Βενέτη μου, συνήθως τα λέμε τηλεφωνικά, αλλά στην ψηφιακή κάρτα πραγματικά θέλω να έρθετε από εδώ. Γιατί... Πραγματικά θα γελάσουμε πολύ. Πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε αν όλοι οι εργαζόμενοι είναι εντάξει, μήπως είναι αναλφάβητοι. Δεν ξέρω τι QR και MUR και δεν ξέρω εγώ τι θα έχετε. Σιγά, είναι βήματα που γίνονται σιγά σιγά. Από την άλλη τη μεριά, λίγο και το πολιτικό κομμάτι, από τη μια μεριά έχουμε τα αποτελέσματα των εκλογών που ευτυχώς όλα τα κόμματα νίκησαν. Ευτυχώς. Σωστά. Δεν διαφωνείτε σε αυτό. Ναι. Από την άλλη τη μεριά έχουμε και το κυβερνών κόμμα, στο οποίο συμμετέχουμε το κυβερνών κόμμα, δεν έχω να κρύψω κάτι. Και αυτοί πήραν το μήνυμα ότι πρέπει να κάνουν πιο γρήγορα για αυτά που δεν τους ψήφισε ο κόσμος. Εντάξει, είναι φρέσκο ακόμα το μήνυμα. Πώς θα το πούμε δηλαδή αυτό το πράγμα? Ωραία. Εντάξει, γιατί έρχεται λίγο το καλοκαίρι, λίγο 15 Αύγουστο, λίγα τα λόγια του παπά. Και θέλουμε τον Αύγουστο οι συνάδελφοι, λογιστές, φοροτέχνες και οικονομολόγοι να έχουν ένα δεκαήμερο. Τι θέλετε και διακοπές? Αστειεύεστε τώρα. Κοίταξε να δείτε, τα όνειρα είναι τζάμπα. Ως φορείς και εμείς κάνουμε τα όνειρά μας. Δεν ζητάμε τίποτα. Α, κύριε Βενέτη μου, γερός να είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ να είστε καλά, καλή δύναμη και όλα θα μπουν σε σειρά. Γεια σας. Γεια σας. Κρατάω το ζάρωση και την αισιοδοξία σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Δεν το θυμάμαι πως ξέφυγε αυτό, αλλά... Μια χαρά είναι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι. Να είστε καλά. Η πραγματικότητα αυτό είναι. Η Ελλάδα αυτό είναι.